Reservoir Dog με τον Χρήστο Ζαφύρη. Έχουμε βάλει στόχο σήμερα να ανιχνεύσουμε τον θρυλικό φραγκομαχαλά της Θεσσαλονίκης. Και για ξεκίνημα με έφερες στα καθολικά κημητήρια, ε. Ναι, γιατί είναι... εδώ είναι η ρίζα τους και εδώ είναι η... ο χώρος τους. Είναι όλοι εδώ, διαχρονικά, όλη η ιστορία των Ευρωπαίων, των κατοίκων του φραγκομαχαλά. Να ξεκινήσω με μια ερώτηση έτσι εγκυκλοπαιδική, επειδή είδα ότι η Σαρνό, φαντάζομαι ήταν μια θρυλική οικογένεια, δεν έχουν απλώς ένα τάφο, είναι ένα, μια ένα μαυσολείο. Έπαυλη. Ένα μαυσολείο. Ποιο ήταν η Σαρνό? Η Σαρνό, ο γενάρχης που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ως πρόξενος της, ο Φρανσουά Σαρνό, ναι, ως πρόξενος της Βρετανίας, είναι στο τέλος, ήρθε στο τέλος του 18ου αιώνα, mm-hmm, και έμεινε δηλαδή ως πρόξενος ως τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το 1821. Βέβαια, γεννήθηκαν αρκετοί, έχει αρκετά παιδιά, υπάρχουν, όπως βλέπει κανείς μέσα στον τάφο, παιδιά που πέθαναν σε συνθήκες νεαρής ηλικίας και αρρώστιες κτλ. Η πληροφορία που έχω ότι το σπίτι των Σαρνό στην οδό Φράγκων ήταν και το πρώτο Δελασάλ, ισχύει, ναι, το σχολείο. Υπάρχει, ναι, αυτό. Υπάρχει εκεί. Σε αυτό δηλαδή στεγάστηκε το Δελασάλ, σε αυτήν την οικία, γιατί αυτός έφυγε και έκανε μια ωραία βίλα στην Λεωφόρο των Εξοχών. Στην περιοχή της Ανάληψης περίπου. Έχουμε τους τάφους του Ποζέλη και τους τάφους του Αριγκόν. Είναι δύο αρχιτέκτονες, ναι, που έγραψαν ιστορία. Οι τάφοι τους υπάρχουν εδώ μέσα. Υπάρχουν εδώ και, ναι, είναι οι πιο σημαντικοί τάφοι του καθολικού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης. Ο Ποζέλη και ο Αριγκόν. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία τώρα έτσι να εξερευνήσουμε το τοπίο. Το έχεις απάνω σου. Σκέψου σε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τον φραγκομαχαλά. Ποια πράγματα θα ήθελες να ενσωματώσεις, τι θα ήθελες να δεις, να ψάξουμε μαζί? Επειδή σήμερα ο φραγκομαχαλάς είναι μια έννοια απλή, χωρίς βάθος, χωρίς αναφορές ιστορικές, mm-hmm, θα πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε, τι έκανε, ποιοι ήταν, ποια είναι τα βασικά τοπόσημα, mm-hmm, ποιοι είναι οι άνθρωποι και κυρίως τα ονόματα. Ας πούμε, στο Α Κολόμπο, ξενοδοχείο Κολόμπο. Που δεν υπάρχει στο πια. Στο Α Λομπάρδο υπάρχουν χώροι, αρχοντικό Αλατίνι. Η Οθωμανική Τράπεζα. Η Οθωμανική Τράπεζα. Το σημερινό κρατικό οδείο. Το αρχοντικό Αλατίνι που έγινε και Τράπεζα Θεσσαλονίκη στην αυλή, ναι, τους. Το Γαλλικό Νοσοκομείο στην οδό Φράγκων. Στην οδό Εδέσης υπάρχει ένα από τα εξαιρετικότερα, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια. Σώθηκε και από την πυρκαγιά, το Μέγαρο, ναι, Νάτσινα. Είναι αυτό που λέμε ιστορικά το Χάνι Εμνέτ. Το Χάνι Εμπιστοσύνης, έτσι. Mm-hmm. Είναι χτισμένο στα 1896. Το Μπεν Σουσάν Χάν επίσης. Είναι μερικά, επειδή η περιοχή αυτή ήταν χώρος φιλοξενίας και εμπορίου, mm-hmm, είχαμε χάνια, mm-hmm, εμπορικές στοές και τράπεζες. Mm-hmm. Από αυτές, σήμερα υπάρχουν μόνο τοπόσημα. Θα τα αναπτύξουμε όλα αυτά σιγά σιγά στη διάρκεια της εκπομπής. Θέλω να μου πεις, Χρήστο, ποιους ανθρώπους θα ήθελες να συναντήσεις, με ποιους ανθρώπους θα ήθελες να κουβεντιάσεις, ας πούμε. Έχεις στο μυαλό σου κάποια πρόσωπα από την περιοχή? Κυρίως ανθρώπους απογόνους αυτών των ανθρώπων που έζησαν εκεί, mm-hmm, ή στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, για πες κανένα δύο ονόματα. Παιδιά του Άμποτ, που ήταν το σπίτι πριν από την. Θα ήθελες να συναντήσεις δηλαδή κάποιον από την οικογένεια Άμποτ. Ποιον από όλους τους Άμποτ? Γιατί δεν ξέρω αν είναι εφικτό να συναντήσουμε κάποιον από την, ναι, οικογένεια. Πάντως, ας το πάρουμε έτσι, σε ένα φανταστικό σενάριο. Τους απογόνους του Αλατίνι. Ναι. Απογόνος του Σαρνό, ναι, του Κολόμπο, αυτού, ναι, του... Αυτός ποιος ήταν ο Κολόμπο? Αυτός ήταν που έκανε το ξενοδοχείο Κολόμπο, την Βαλαωρίτου με Λέοντο Σοφού, mm-hmm, στο τέλος περίπου του 18ου αιώνα. Mm-hmm. Από εκεί πήρε το όνομα η περιοχή Κολόμπο, έτσι. Στο Α Κολόμβου, ναι, όπου κάποιοι θεωρούν ότι είναι στο Α του Χριστόφορου, ναι, Κολόμβου, ισχύει, όχι, αυτό. Το όνομα είναι από τον Κολόμπο αυτόν, τον πρώτο δηλαδή, αυτός... ένας αρχιμάγειρας της Ιταλικής εταιρείας που ήρθαν εδώ για τους σιδηροδρόμους, για την κατασκευή των σιδηροδρόμων, έκανε και καφέ σαντάν και εστιατόριο και ξενοδοχείο. Όλα αυτά και στην ίδια γειτονιά. Και θέατρο σε αυτή την περιοχή. Υπήρχε εκεί και το θέατρο Φρανσέζ. Θα ήθελα να είμαι να δω μια παράσταση ενός γαλλικού θέατρου. Ωραία. Ξεκινήσαμε με μπόλικη φαντασία. Τώρα θέλω να σε προσγειώσω στην πραγματικότητα. Από αυτούς που πιθανότατα θα συναντήσουμε, που είναι εφικτό να συναντήσουμε, ποιους διαλέγεις για την εκπομπή μας? Από αυτούς που θα
Θα ήθελα να δω τους εφημέριους της Καθολικής Εκκλησίας. Mm-hmm. Υπάρχει ένας παλιός εδώ εφημέριος, ο πατήρ Ιωάννης, 50 χρόνια παπάς καθολικός εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Uh-huh. Θα ήθελα να δω τους απογόνους εκεί του Εμνέτ Χάνη, του Νάτσινα. Το Θόδωρο, Νάτσινα. Το Θόδωρο, το Νάτσινα. Και να μπω, να περπατήσω εκεί μέσα, μέσα στο κτίριο. Να προσθέσω και την οικογένεια Γιομτόβ σε αυτό. Ναι, είναι η παλιότερη, ας το πούμε, επιχειρηματική οικογένεια στην περιοχή. Και συμπτωματικά η οικογένεια αυτή είναι δεμένη και με τον Ολοκαύτωμα και με το εβραϊκό δράμα της ναζιστικής κατοχής εδώ. Και βεβαίως μεταφέρει ακριβώς όλη αυτή την ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και του εμπορικού χώρο των Λαδάδικων και του Φαργομαχαλά. Ωραία, βάλαμε τους πυλώνες, καιρός να ξεκινήσουμε δουλειές, εντάξει. Προτείνω, εφόσον το επιθυμείς, να μπούμε στην Καθολική Εκκλησία. Πατέρα Γεώργιε, πόσο καιρό είστε εδώ εφημέριος στην Εκκλησία? Ήρθα εδώ 10 χρόνια πριν. Σαν εφημέριος είμαι 5 χρόνια. Τι ξέρετε από την ιστορία αυτής της σημαντικής εκκλησίας που λειτουργείτε? Οι πατέρες λαζαριστές που ανήκω σε αυτό το τάγμα είναι εδώ από 234 χρόνια. Πριν ήταν οι πατέρες οι Ιησουίτες. Σήμερα, γύρω από την Εκκλησία, υπάρχουν κάτοικοι καθολικού θρησκεύματος? Τώρα μπορούμε να πούμε ότι οι καθολικοί είναι διασκορπισμένοι σε όλη την πόλη και έρχονται την Κυριακή για την λειτουργία. Ναι. Τι εθνότητες είναι οι πιστοί? Είναι και που από την Ευρώπη εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς Ιταλούς εδώ, έχουμε Πολωνούς, έχουμε Γάλλους, έχουμε μερικούς και από την Ισπανία, είναι και πολλοί από την Αμερική Λατινική. Η σημερινή εκκλησία χτίστηκε το 1898 με 1900. Σε σχέδια του περίφημου Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλη. Πριν όμως από αυτήν υπήρχε μια άλλη, πάλι στο όνομα της Παναγίας Εκκλησία, η οποία είχε χτιστεί στα θεμέλια ενός παλιότερου ναού αφιερωμένου στον Άγιο Λουδοβίκο. Αυτός ο ναός είχε χτιστεί στις αρχές του 18ου αιώνα. Αυτό το χρόνο, το 2017, έχουμε ακριβώς 400 χρόνια από την πρώτη ομιλία που έδωσε ο Άγιος Βικέντιος στη Φολεβίρ στην Γαλλία, που ήταν σαν αρχή του τάγματος των Λαζαριστών. Το όνομα Λαζαριστές το πήραμε από το πρώτο σπίτι που είχε ο Άγιος Βικέντιος στο Παρίσι του, ήταν το σπίτι του Αγίου Λαζάρου. Στην Ιταλία, ας πούμε, μας ονομάζουν πατέρες Βικεντιάνης, του το Άγιο Βικεντίου. Αλλά Λαζαριστές είναι το γαλλικό όνομα και εδώ το πήραμε αυτό. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Άγιος Βικέντιος τότε είδε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν βαπτισμένοι σχεδόν τίποτα δεν ξέρουν για την θρησκεία. Σαν αγράμματοι, όχι μόνο ότι δεν ξέρουν να γράψουν και να διαβάζουν, αλλά και θρησκευτικά δεν ήξεραν τίποτα. Γι' αυτό ήθελε να τους διδάσκει. Στη Θεσσαλονίκη έγινε εδώ η Μονή Λαζαριστών, ναι. Το ιεροσπουδαστήριο ήταν εκεί, για να σπουδάζουν, ναι, δηλαδή, ναι, νέοι ιερείς. Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, υπήρχαν οι αδελφές του Ελέους, του ίδιου τάγματος. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Αθήνα και στη Σύρο. Τώρα δεν υπάρχουν πια. Ναι. Αυτό το νοσοκομείο που είναι οι πίσω μας. Οι αδελφές του Ελέους, ναι, ήταν αυτές οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούσαν, ναι,
το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αλλά γιατί δεν έχουν τα τελευταία κλήσεις, το άφησαν και τώρα όπως βλέπουν είναι ρήπιο. Οι αδελφές του Ελέους, πέρα από το φιλανθρωπικό έργο, είχαν συγκροτήσει και ένα σχολείο, το περίφημο Καλαμαρί, το οποίο είχε μεγάλη παράδοση. Ναι. Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Οι αδελφές δούλευαν ως το 2000 σε αυτό το σχολείο. Μετά τον άφησαν όπως και άφησαν αυτό το νοσοκομείο. Και τώρα αυτό το σχολείο δουλεύει, αλλά χωρίς τις αδελφές. Τώρα από τα καθολικά σχολεία έχουμε το σχολείο De La Salle, που είναι των αδελφών De La Salle που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη το 1888 και είχαν το πρώτο σπίτι εδώ στο Φράγκον στην αρχή, που τώρα είναι το... Τα διοικητικά δικαστήρια. Ναι, ακριβώς. Το πρώτο σχολείο των De La Salle, ήταν εδώ το σχολείο στο των Φρέριδων, ήταν εδώ στη Φράγκον. Ναι. Εν συνεχεία έγινε το 1926, εκεί που είναι σήμερα τα διοικητικά δικαστήρια, κοντά στα κάστρα. Και τώρα, μετά το 1968, μεταφέρθηκαν στο Ρετζίκι. Από τις βασικές προοπτικές που είχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους καθολικούς ήταν η μόρφωση. Ναι. Η μόρφωση, η γενική μόρφωση, βέβαια χριστιανική καταρχάς και αργότερα και στα γαλλικά κτλ. Η γαλλική γλώσσα λοιπόν. Ναι, ήταν η γαλλική η γλώσσα. Γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και ευκαιρία για να μάθουν και τότε η γαλλική γλώσσα ήταν σαν σήμερα η αγγλική, που όλοι οι άνθρωποι μορφωμένοι μιλούσαν γαλλικά. Ο Φράγκο Μαχαλάς είναι μια ιστορική συνοικία της Θεσσαλονίκης που υπήρξε για 2 αιώνες. Το οικονομικό κέντρο της, το city της πόλης. Πολεοδομικά μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από την Εγνατία, δυτικά από την Ίωνος Δραγούμη, το ανατολικό της δηλαδή σημείο είναι ο ναός του Αγίου Μινά, δυτικά είναι τα κάστρα και ανώτερα είναι τα λαδάδικα και το λιμάνι. Η συνοικία αυτή φτιάχνεται ουσιαστικά από τους Ευρωπαίους που ήρθαν εδώ να ασκήσουν τις διάφορες εξουσίες και επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με το εμπόριο. Από τις αρχές του 18ου σχεδόν έως και το 19ο αιώνα. Βασικά ήταν έμποροι, προμηθευτές ανατολικών ειδών, αποικιακών ειδών και πολιτές ευρωπαϊκών προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων. Ό,τι έφταναν από τα βάθη της Μικράς Ασίας στα λιμάνια της Μεσογείου, ουσιαστικά τα προμηθεύονταν Ευρωπαίοι έμποροι που τα προωθούσαν στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ένα λοιπόν τέτοιο κέντρο ήταν η Θεσσαλονίκη. Ήταν, όπως τη λέγανε, η σημαντικότερη αποβάθρα της Ανατολής. Υπήρχαν και παλιότερες σχέσεις με τη Βενετία, με τη Γένοα, η Θεσσαλονίκη, έτσι. Αλλά από τις αρχές του 18ου αιώνα έρχεται ένα μεγάλο τμήμα τέτοιων εμπόρων που εγκαθίσταται σε αυτήν εδώ τη συνοικία. Χτίζουν ωραία σπίτια, δημιουργούν όλες τις υποδομές ευρωπαϊκού τύπου. Υπήρχαν ακόμα και 2 θέατρα, το Théâtre Français, το Γαλλικό Θέατρο, στο ύψος περίπου της Φράγκον, και ένα Ιταλικό Θέατρο, στην Λέων του Σοφού και Βαλαωρίτου. Το 1888, που έγινε η συνδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Ευρώπη, η μεγάλη δεξίωση, το μεγάλος χορός για τη σύνδεση, έγινε σε 2 σημεία. Το ένα στην αυλή του Αρχοντικού Αλατίνη, στην περιοχή δηλαδή της Οδού Συγκρού και Βαλαωρίτου, και η άλλη στους κήπους του ξενοδοχείου Κολόμπο, το οποίο ήταν το παλιό ξενοδοχείο, γιατί έγινε και μετά μια μετασκευή και μια μετατόπιση, ήταν στην Οδό Βαλαωρίτου και Λέων του Σοφού.
1914 αναλαμβάνει ο πρώτος διευθυντής, ο Καζαντζής, με εντολή του τότε πρωθυπουργού, λέγοντάς του ότι ο χώρος σου είναι η Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν από το Βέλγιο και αντιμετωπίζει τον διορισμό του που δεν έχει ακόμα ούτε κτίριο, ούτε συνεργάτες, ούτε τίποτα. Το κτηριακό λοιπόν είναι ένα θέμα του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης από την πρώτη στιγμή ύπαρξής του. Παρ' όλα αυτά, το οδείο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μέσα από βαλκανικούς πολέμους, πυρκαγιές, κατοχή, όχι μόνο αντέχει, αλλά δημιουργεί πραγματικά ένα πολύ ισχυρό πολιτιστικό σήμα που εκπέμπεται όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, ούτε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ήταν στους συντηρητικούς του νόμους και τα άρθρα, αλλά εκπέμπεται διεθνώς. Απόφοιτοι του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης έχουν στελεχώσει πέρα από τις ορχήστρες της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, ορχήστρες του εξωτερικού, διαπρέπουν σαν μαέστροι, σαν σολίστες, σαν παιδαγωγοί. Είναι ένα κύτταρο μουσικής και πολιτισμού και συνεχίζει να είναι μετά από έναν και πλέον αιώνα. Στον Φράγκο Μαχαλά υπήρχε ένα ακόμα εξαιρετικό αρχοντικό, το αρχοντικό των Άμποτ. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης ήταν ο Τζέκι Άμποτ και το 1963, σε αυτό το κτίριο που φιλοξένησαν και σουλτάνους και υψηλά πρόσωπα της Ευρώπης, πουλήθηκε στην Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα το 1863. Η Οθωμανική Τράπεζα είχε εδώ κτίρια και χώρους παλιότερους, αλλά επέλεξε αυτό το σημαντικό κτίριο και στέγασε εκεί τις δραστηριότητές της. Εκεί έμεινε ως το 1903, όταν μία εξτρεμιστική βουλγαρική οργάνωση, στο πλαίσιο των ελληνοβουλγαρικών διενέξεων σε σχέση με το ανατολικό ζήτημα, γιατί φεύγαν τότε οι Τούρκοι από εδώ, κάνουν ένα ρυφηφί από ένα υπόγειο τούνελ, από την απέναντι πλευρά του δρόμου, φτάσανε στο υπόγειο της τράπεζας, έβαλαν φοβερή δυναμίτιδα και ανατινάθηκε στον αέρα. Σχεδόν έγινε σπαράλια όλο το κτίριο. Οι δραστηριότητες της τράπεζας, της Οδικής Τράπεζας, κράτησαν έως το 1930 σχεδόν. Μετά περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο ως ανταλλάξιμη περιουσία. Στέγασε για κάποιο καιρό, για κάποιο μεγάλο διάστημα, το ΙΚΑ, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και σήμερα στεγάζει το κρατικό οδείο. Το κτίριο αυτό καθ' αυτό εμπνέει. Είναι πραγματικά ένα στολίδι της πόλης μας. Και οι χώροι του, και μόνο την οροφή που κοιτάμε αυτή τη στιγμή, οι κολόνες του, η ιστορία του, αν θέλετε, είναι μέσα η ιστορία του. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει και εγγενή θέματα, όπως για παράδειγμα της ακουστικής. Ένα σύγχρονο οδείο οφείλει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή μιλάμε εμείς εδώ και ακούμε τα όργανα επάνω να μελετάνε. Για παράδειγμα, ένα, ή θέματα θέρμανσης, όταν είναι κουφώματα τόσο παλιά, και φυσικά είναι και ένα κτίριο που ανήκει στην εφορία νεότερων μνημείων. Άρα οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να γίνεται με μεγάλο σεβασμό και μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, χρειάζεται την ανακαίνισή του εκβάθρων αυτό το κτίριο. Το κτίριο εδώ το θυμάμαι να είναι γεμάτο εμπορικά καταστήματα. Κάθε ένας από τους χώρους εδώ πέρα ήταν και μια διαφορετική επιχείρηση και ήταν γεμάτο από κόσμο που ανέβαινε, κατέβαινε συνέχεια. Έχουν περάσει από εδώ διάφορα και γνωστές επιχειρήσεις της πόλης. Ας πούμε, ο Μπέζας είχε εδώ κάποια στιγμή ένα χώρο σαν κατάστημα. Ήταν ένα μείγμα, ήταν, ας πούμε,
καλλιντικά, είχε ένα χημείο, ήταν το γραφείο του πατέρα μου που ήταν πολιτικός μηχανικός, ένα κατάστημα που πουλούσε υφάσματα, δηλαδή ήταν σαν ένα πολυκατάστημα κανονικό της εποχής. Το κτίριο αυτό λοιπόν είναι διατηρηταίο. Ναι. Χτίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αντίθετη άποψη από κάποιους αρχιτέκτονες που έχουν κοιτάξει την περίπτωση. Υπάρχει μια εργασία η οποία τοποθετεί την κατασκευή το 1912. Ο παππούς σας το παίρνει γύρω στο 1927. Το αγοράζουν ο παππούς και η γιαγιά μαζί. Η γιαγιά είχε ποσοστό, δεν ήταν 100% του παππού, ήταν 50% και 50%. Από δημοπρασία από την Εθνική Τράπεζα, η οποία Εθνική Τράπεζα το είχε αναλάβει ως ανταλλάξιμο από τον αρχικό Τούρκο ιδιοκτήτη που έφυγε. Ο Ραχίμ Εφέντης, τώρα ακριβώς το όνομα δεν είναι και σίγουρο, του Σουλεϊμάν, οπότε από εκεί έγινε η αγορά και έμεινε στην οικογένεια, έχει μείνει στην οικογένεια από τότε. Ο πρώτος λοιπόν Έλληνας ιδιοκτήτης ήταν ο Θόδωρος Νάτσινας, ο παππούς σας. Ναι, ναι. Επειδή είναι μια ιστορική οικογένεια, θα θέλω μερικά πράγματα για την οικογένεια Νάτσινα. Ο παππούς Σιατιστινός ήταν εκπαιδευτικός, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαθηματικός. Μετά διορίστηκε σε σχολεία από το κράτος, είχε κάνει και κάποιες εποχές σε σχολεία της Μικράς Ασίας, στην Κεσάρια συγκεκριμένα. Μετά το 12, μετά την απελευθέρωση, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δεκαετία του 20 ας το πούμε, και άρχισε να διδάσκει. Στην αρχή είχε συνεργαστεί με τον μεγάλο αυτόν τον εκπαιδευτικό, τον Στέφανο Νούκα, στο σχολείο στο Μαράσλιο. Κάποια στιγμή πήρε τη διεύθυνση του σχολείου μαζί με έναν άλλον συνεργάτη του και το κράτησαν ως τα τέλη της δεκαετίας του 30 σίγουρα. Μπορεί και λίγο αργότερα, αλλά εκεί χάνονται τα ίχνη που έχουμε από τα διάφορα χαρτιά. Ο παππούς ήταν βενιζελικός. Συνεργάτης δεν ξέρω, αλλά είχαν επαφές τέλος πάντων. Έχουμε στην οικογένεια και ένα γράμμα του Βενιζέλου προς τον παππού μου και διάφορα άλλα τέτοια αντικείμενα. Οπότε είχε οριστεί και γενικός επιθεωρητής μέσα σε εκπαίδευση κάποια στιγμή από τον Βενιζέλο. Το κτίριο αυτό έχει πάρα πολλά έξοδα για να διατηρηθεί. Ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση που το βλέπω τώρα, έχει πάρα πολλά έξοδα. Έχουμε το μεγάλο θέμα ότι επειδή είναι διατηρηταίο και από έξω αλλά και από μέσα, οι επεμβάσεις που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για να νοικιάσει το χώρο είναι και αυτές πάρα πολύ ακριβές ή και να τον αγοράσει. Διατηρούνται ακόμα αυτοί οι όροι οικονομική επιδότησης και οικονομικής βοήθειας για τέτοια διατηρητέα κτίρια? Κατά περίπτωση. Δεν είναι ότι υπάρχει για όλους. Έχουμε κάνει αιτήσεις για να ενταχθούμε σε προγράμματα και δεν εγκρίθηκαν οι αιτήσεις αυτές. Φερειπίν στην πολιτιστική πρωτεύουσα είχαμε κάνει τα χαρτιά για να επιδοτηθεί αναπαλαίωση, ανακαίνιση του κτιρίου, δεν εγκρίθηκε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που δίνει τέτοιου είδους επιδοτήσεις, αλλά μόνο οι μελέτες κοστίζουν 45.000 ευρώ για να ενταχθεί πιθανόν. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος γενικά όλου αυτού του εγχειρήματος. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είναι από τα πιο εμβληματικά κτίρια της περιοχής, ιστορικό κτίριο. Αρχιτεκτονικά εξαιρετικό, ναι, είναι από τα κτίρια που σώθηκαν από την πυρκαγιά εδώ στην περιοχή και θα πρέπει κάτι να βρεθεί τρόπος, ελπίζω να βρεθεί τρόπος να ξαναβρει την παλιά Έγκλητη.